Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα AVG Antivirus Free. Ένα antivirus δηλαδή, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την εταιρεία και μπορεί να το καταστήσει οποιοδήποτε στον υπολογιστή του. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα και ως πονηροί όλοι μας, ειδικά οι Έλληνες, θα πούνε καλά, παρέχεται δωρεάν. Τι έχει πάνω, γιατί είναι καλύτερο ή είναι χειρότερο από τα αντιβάρους που πληρώνουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι χαρακτηριστικά έχει. Το AVG λοιπόν έρχεται σε τρία μοντέλα. Το free που έχουμε εδώ, το pro και το internet security antivirus. Το δωρεάν περιέχει το antivirus engine, protection από links, προστασία δηλαδή από κακόβουλα links και από φακέλους που έρχονται στον υπολογιστή μας ή κατεβάζουμε ή βάζουμε από διάφορες δωρεάν εκδόσεις άλλων προγραμμάτων. Το Pro μας βάζει και online shield and data safe, δηλαδή online προστασία σαν τείχος προστασίας, το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε το Windows Defender εμείς, και το Internet Security μας προσφέρει το anti-spam, ειδικά για τα emails, και firewall, το enchained firewall. Είναι κάτι διαφορετικό το firewall από το online shield, αλλά και αυτό κάνει εξίσου πολύ καλή δουλειά. Το AVG Antivirus όμως, το free που έχουμε εδώ, έχει πάρει μία απόσταση από τα Windows 8 όσον αφορά πόσο μοντέρνο είναι. Βλέπετε, είναι αρκετά απλό, παλιωμοδίτικο θα το έλεγε κάποιος, για να διατηρήσει κάποιες λειτουργίες και κάποιες επιλογές που μας δίνει πιο παλιωμοδίτικες σε εισαγωγικά, αλλά λειτουργικές και εύκολες προς όλους. Γι' αυτό και παρέχεται δωρεάν. Ένα βασικό προσόν λοιπόν, το οποίο έχει και bonus σε αυτό το αντιβάρους, είναι ότι μας παρέχει σκανάρισμα. Δωρεάν. Μπορεί να σκανάρει όλον τον υπολογιστή, συγκεκριμένους φακέλους και το anti-rookit scan. Από τα δεξιά λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το anti-rookit. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τις πληροφορίες, βλέπετε εδώ, το καθένα ξεχωριστά, τις ρυθμίσεις που θέλουμε να έχει όταν θα ξεκινάει το κάθε σκανάρισμα. Βλέπετε λοιπόν προεπιλεγμένο το scan applications και το scan drivers. Είναι το full rootkit scan. Καλό είναι να το αφήσετε επιλεγμένο σε full για να μπορείτε να κάνετε πλήρη διάγνωση. Το resident shield έχει κάποιες προεπιλεγμένες επιλογές. Email protection όσον αφορά τα rootkits, επαναλαμβάνω, όχι anti-spam. Web browsing protection, antivirus, anti-rootkit κτλ. Η γλώσσα που μπορούμε να επιλέξουμε είναι μόνο τα αγγλικά από την επίσημη ιστοσελίδα, καλός ή κακός. Θα πρέπει να έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία και στα updates, στις επιλογές αυτές. Δεν θα σας αναλύσω στο βίντεο, γιατί το βίντεο θα κρατήσει 30 λεπτά και θα γίνει κουραστικό. Σας δείχνω όμως κάποιες βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες μπορείτε να φτιάξετε. Exceptions. Εδώ θα μπορείτε να βάλετε τις εξαιρέσεις από κάποια αρχεία τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα εντοπίζει ως ιό. Είναι μερικές φορές, ειδικά αν κατεβάζετε παιχνίδια τα οποία περιέχουν crack ή κάποιες άλλες εφαρμογές, θα τα βλέπει ως ιούς. Μερικές φορές είναι, άλλες φορές όμως δεν είναι. Οπότε μπορείτε να βάζετε τις εξαιρέσεις από εκεί για να μπορείτε να το ρυθμίζετε για να μην σας βίνονται τα αρχεία αυτά. Στο scan specific files or folders έχουμε κάποιες βασικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το heal remove virus infections without asking me, να βγάζει δηλαδή ιό άμεσα από κάποιο φάκελο χωρίς να μας ρωτάει, να το κάνει αυτόματα. Να κάνει inside archives, να ψάχνει εσωτερικά όλα τα αρχεία που υπάρχουν. Μπορούμε από εδώ να βάλουμε και το scan system environment, όπως και το enable scanning. Additional scan settings, computer shutdown options, shutdown computer when scan finishes, να κάνει ένα shutdown ώστε να πάρει τις ρυθμίσεις πλήρως στο επόμενο restart που θα κάνουμε. File types for scanning. Βλέπετε ότι υπάρχει το scan infectable files only,
αυτοί που φαίνονται. Μπορείτε όμως εσείς να βάλετε το all, okay, ώστε να ψάξει όλο το φάσμα. Το infectable είναι αυτοί που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στο να φάνε ιό από κάποιους άλλους. Καλό όμως να βάλουμε εμείς το full για να καλύψουμε όλα τα ενδεγόμενα. Και από εδώ μπορούμε να δούμε τα scan reports, τα οποία θέλουμε να μας εμφανίζονται κάθε φορά. Βλέπετε. Εάν τα επιλέξετε όλα αυτά, να είστε έτοιμοι ότι κάθε λίγο και λιγάκι, ειδικά αν μπαίνετε σε ιστοσελίδες ή κατεβάζετε προγράμματα και εφαρμογές, θα πετάγονται εδώ από τα δεξιά ειδοποιήσεις. Οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι αν το αντέξετε αυτό. Διαφορετικά επιλέγετε 2-3 επιλογές και όποτε θέλετε εσείς μπαίνετε για να τις βλέπετε τις ενημερώσεις. Scan whole computer. Πολύ βασικό και το πιο βασικό scan που μπορούμε να κάνουμε είναι το scan whole computer. Το ίδιο και εδώ λοιπόν. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα scan και να ξεκινήσουμε το σκανάρισμα και όποτε τελειώσει να μας βγάλει όλες τις επιλογές και μολυσμένα αρχεία που έχουμε δεχθεί. Από εδώ μπορεί να φτιάξει ένα schedule scan για να είστε προστατευμένοι από ιούς από τα προγραμματισμένα κάθε φορά. Επίσης, να τονίσω ότι είναι συμβατό για Windows, Mac και Android συσκευές. Μπορούμε να συνδεθούμε και από το Android δηλαδή και να κάνουμε τις ίδιες επιλογές και να κάνουμε τα ίδια σκαναρίσματα όπως και στον υπολογιστή, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς να καθυστερεί ο υπολογιστής ή το κινητό μας τηλέφωνο. Επίσης έχουμε και ένα PC Analyzer, το οποίο κάνει έλεγχο στον υπολογιστή μας για να εντοπίσει registry errors, junk files, fragmentation errors και broken shortcuts. Επιλέγοντας λοιπόν, βλέπετε, ξεκινάει αυτόματα την ανάλυση και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, να σας πω και άλλα δύο πράγματα, ότι πήρε 96,5% σε ζωντανή προστασία από malware, σε μπλοκαρίσματα δηλαδή, σύμφωνα με στατιστικές το Σεπτέμβριο του 2014. Πραγματικά ένα ποσοστό που αγγίζει το τέλειο όσον αφορά τα malware. Δηλαδή έχετε ένα συνδυασμό antivirus με malware. Το antivirus detection, το όσον αφορά τον εντοπισμό ιών, η μηχανή της AVG έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, όπως φαίνεται σε στατιστικές από διάφορα τεστ. Μειονέκτημα. Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι θα σας εμφανίζει συνέχεια να αναβαθμίσετε στην έκδοση που πρέπει να πληρώσετε, να κάνετε upgrade δηλαδή. Παρότι μας προσφέρει πάρα πολλά tools, θα σας υπενθυμίζει συνεχώς να κάνετε upgrade και να βάλετε όλα τα χαμένα κομμάτια για να έχετε το τέλειο antivirus σύμφωνα με την AVG. Είναι ένα antivirus ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι το τέλειο, αλλά για δωρεάν έκδοση είναι ένα πάρα πολύ καλό για να μπορέσετε να έχετε μια έξτρα ασφάλεια στον υπολογιστή, εκτός από το Windows Defender, αν θέλετε να έχετε ένα antivirus το οποίο δεν θέλετε να το αγοράσετε, και μπορεί να δώσει σε έναν χρήστη απλό όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να μπορέσει να χειριστεί τους ιούς και τα malware τα οποία έχουν περάσει στον υπολογιστή. Βλέπετε εδώ λοιπόν, αφού τελειώσει το PC Analyzer, μας βάζει να κάνουμε ένα fix. Πατώντας το fix λοιπόν, σας εμφανίζει να κατεβάσετε το πρόγραμμα AVG PC TuneUp, αυτό εδώ, για να μπορέσετε να κάνετε μέχρι ένα σημείο κάποιες διορθώσεις. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό χρειάζεται να το κάνετε από το AVG, καθώς το CC Cleaner παρέχεται για αυτή τη δουλειά και είναι επίσης και αυτό δωρεάν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σας έχω και link για να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι και για τα επόμενα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να αφήσετε ένα σχόλιο εάν θέλετε και να κάνετε subscribe στο κανάλι για όσους δεν είναι συνδρομητές. Γεια σας.